Εκατοντάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι η κατάργηση του νόμου για το νέο λύκειο. Η πορεία ξεκίνησε από τα προπήλαια και κατέληξε μπροστά από τη Βουλή. Αγωνιζόμαστε για το να καταργηθεί το νέο νομοσχέδιο που το με το νέο λύκειο και ιδιαίτερα με την μαθητεία μας πηγαίνει στην εργασία τσάμπα, δωρεάν δηλαδή εργαζόμενοι. Αυτό το σύστημα δεν είναι δυνατό να υπάρχει. Μειώνει όσο γίνεται περισσότερο τους μαθητές στα σχολεία. Είναι εξοδλητικό. Πρέπει οι γονείς μας να πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά σε φροντιστήρια. Το κύμα των καταλήψεων που ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα συρρυκνώνεται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των σχολείων που τελούν υποκατάληψη μειώθηκε στα 253. Οι διαμαρτυρίες των μαθητών που συμπληρώνουν τώρα σχεδόν μια εβδομάδα έχουν προκαλέσει κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Με τον Υπουργό Παιδείας να αφήνει εχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ για υποκίνηση των κινητοποιήσεων, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει ευθέως την Κουμουντούρου. Από την Αθήνα για το Euronews, Σταμάτης Γιάννησης.